Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, πριν μπω στα θέματα του υποσυζήτηση νομοσχεδίου, είναι το εξής. Πριν τρεις μέρες, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε μια εξωφρενική επίθεση, εξωφρενική και συκοφαντική, και ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν προσβάλλεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσβάλλεται ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κύριος Κουκουλόπουλος είχε το θράσος από το Βήμα της Βουλής να επικαλεστεί συνάντηση που είχε δήθεν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με οικονομικούς παράγοντες του τόπου. Και μάλιστα είπε ότι θα φέρει και φωτογραφίες. Διαψεύστηκε από όλες τις πλευρές. Και ερωτάμε σήμερα, είναι ακόμα υπουργός ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος αποδεικνύεται ένας ταπεινός συκοφάντης και γενιοποιείται εις το Πανελλήνιον? Ο κύριος Πρωθυπουργός, τουλάχιστον, αφού ο ίδιος δεν το πράττει, δεν έχει την ευαισθησία να του ζητήσει την παραίτησή του? Για αυτά τα χυδαία ψέματα, τις ακραίες συκοφαντίες που είπε μάλιστα ότι έχει και στοιχεία και θα τα προσκομίσει. Αυτό είναι το επίπεδο της κυβέρνησης? Συκοφαντίες και ψέματα κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Εμείς ζητάμε υπεύθυνη τοποθέτηση για αυτό το ζήτημα από την κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι του κυρίου Κουκουλόπουλου. Αυτός προφανώς δεν το αντιλαμβάνεται. Το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει για αυτή την άθλια, συκοφαντική και προσβλητική επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί μακρό αναφερθήκαμε στις εκτεταμένες συζητήσεις της Επιτροπής για το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, που έχει τον τίτλο και επιγράφεται και στην ουσία είναι